Έχω μια εκδήλωση για τη σχολική βία με τον υπότιτλο «Εικόνα σου είναι κοινωνία και σου μοιάζω», θεωρώντας ότι η σχολική βία δεν είναι κάτι ξεχωριστό, είναι μια εικόνα της πραγματικότητας, της κοινωνικής πραγματικότητας που ζούμε καθημερινά. Βλέπουμε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τώρα τελευταία να εμφανίζουν πολύ έντονα περιστατικά βίας και θεωρούμε ότι η κυβέρνηση θα διοχετεύει αυτά τα περιστατικά επί του πονηρού, προσπαθώντας να υποβαθμίσει ακόμα μία φορά τη δημόσια εκπαίδευση. Η αλήθεια είναι ότι το σωματείο μας μετά την καραντίνα είχε κάνει πάρα πολλές εκκλήσεις προς την κυβέρνηση να βοηθήσει τη σχολική κοινότητα να συνέλθει από αυτή την καραντίνα. Τα παιδιά μετά από 2 χρόνια ουσιαστικά εγκλεισμού είχαν λίγο ξεχάσει τις μεγνάσεις στο σχολείο. Σε άλλες χώρες αυτό το πράγμα το κάνανε τις σχετικές έρευνες και φροντίσανε να μπορέσουν να επανακάμψουν. Τέλος πάντων, η κυβέρνηση έχει μια λογική του στήλη. Πονάει κεφάλι, κόβει κεφάλι, προσπαθώντας να αυστηροποιήσει τις ποινές. Πράγμα το οποίο εμείς το θεωρούμε απαράδεκτο, δεν θεωρούμε ότι θα βοηθήσει σε κάτι τα παιδιά. Όταν η σχολική πραγματικότητα είναι συνέχεια, πάει από το κακό στο χειρότερο. Όταν οι εκπαιδευτικοί απαξιώνονται συνεχώς, όταν η τάξη μας συνεχώς μεγαλώνουν, όταν έχουν κοπεί τα μαθήματα που μπορούν να βοηθήσουν την κοινωνική των παιδιών, όπως είναι τα καλλιτεχνικά και κοινωνικές επιστήμες, όταν οι εκπαιδευτικοί είναι εξοντωμένοι και δεν μπορούν να αποδώσουν στη δουλειά τους, δεν μπορούμε να βοηθήσουμε εύκολα τα παιδιά. Δεν είναι, θέλουμε να πούμε, η λύση αυτή. Τώρα, το ποια θα είναι η λύση, αυτό ακριβώς είναι το θέμα της συζήτησης. Σας καλησπερίζω και να σας συγχαρώ για την εξαιρετική πρωτοβουλία που έχετε να έχει μια συζήτηση πάνω στο θέμα αυτό, το οποίο η αλήθεια είναι ότι είναι ένα εξαιρετικά περίπλοκο και καλό θα είναι να διερευνηθεί σε όλες τις διαστάσεις και να μην μένουμε σε όσα προβάλλει η τηλεόραση και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Λοιπόν, θα ήθελα εγώ να ξεκινήσω λιγάκι κάνοντας μια αναδρομή στο πώς η Ομοσπονδία και το Κέντρο Μελετών και Τεκμηρίωσης της ΟΛΜΕ έχει κινηθεί μέχρι στιγμής απέναντι στο ζήτημα της βίας και της επιθετικότητας, νεανικής επιθετικότητας εντός και εκτός σχολείων και πώς έχει κινηθεί στο ζήτημα του σχολικού εκπολισμού, καθώς τα δύο αυτά πράγματα δεν είναι ακριβώς τα ίδια, δεν ταυτίζονται. Λοιπόν, καταρχάς θα ξεκινήσω από την Ομοσπονδία, από την ΟΛΜΕ. Η ΟΛΜΕ ειδικότερα και πιο έντονα μετά την περίοδο της πανδημίας, δηλαδή από το 2021 και πιο έντονα το 2022, είχε αποστείλει μια σειρά από υπομνήματα στο Υπουργείο, αφουγκραζόμενοι, αν θέλετε, τα προβλήματα σε ψυχοκοινωνικό επίπεδο, τα οποία ενδεχομένως να προέκυπταν στα παιδιά εξαιτίας του μακρόχρονου εγκλεισμού. Η αφορμή για αυτόν τον προβληματισμό της Ομοσπονδίας ήταν όλες οι μελέτες και οι έρευνες οι οποίες εκπονήθηκαν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα κατά την περίοδο της πανδημίας για το ζήτημα της επιπτώσης της απομόνωσης του μαθητικού πληθυσμού. Ήταν οι προειδοποιήσεις της UNESCO που είχαμε σε όλα τα Υπουργεία Παιδείας και τις δημοκρατικές ανισότητες και τις κοινωνικές δυσκολίες που ενδεχομένως να αντιμετώπιζαν τα παιδιά. Έτσι λοιπόν η ΟΛΜΕ είχε καταθέσει μια σειρά υπομνήματα στο Υπουργείο Παιδείας από το 2020-2021 και έπειτα, προκειμένου να γίνει μια συζήτηση και συνεργασία ανάμεσα στην Ομοσπονδία και το Υπουργείο για να ληφθούν, να υπάρξει ένα πλαίσιο μέτρων, το οποίο θα προλάμβανε ζητήματα ψυχοκοινωνικής υγείας κυρίως, αλλά κατ' επέκταση και νεανικής βίας, παραβατικότητας και σχολικού εκπομπισμού. Επίσης, η ΟΛΜΕ την ίδια περίοδο, αλλά και τώρα, δηλαδή και επί υπουργείας της κυρίας Κεραμέως και επί υπουργείας του κύριου Κερακάκη, έχει ζητήσει επανειλημμένως συναντήσεις με αποκλειστικό θέμα την νεανική βία και το σχολικό εκπομπισμό. Σε όλα αυτά δεν έχει πάρει απάντηση, δηλαδή
όχι απλά δεν έχουν υλοποιηθεί αυτές τις συναντήσεις και τις ζητήσεις που διέξε η Ομοσπονδία, αλλά δεν έλαβαν καμία απάντηση από πλευράς Υπουργείου. Επίσης, η ΟΗΜΕ τοποθετήθηκε πρόσφατα στην... Τα νούμερα της εποχής της καραντίνας, με τα νούμερα που το ΟΗΜΕ, την εποχή της καραντίνας, τα σχολεία ήταν κλειστά, δεν μπορούμε να τα συγκρίνουμε. Επιπλέον τα σωματεία τα δικά μας και οι δάσκαλοι και οι καθηγητές έχουμε ζητήσει πολλές φορές από την κυβέρνηση, τους έχουμε επισημάνει ότι μετά την καραντίνα τα παιδιά είχαν πολλά προβλήματα κοινωνικοποίησης και η κυβέρνηση φρόντισε να τα αγνοήσει παντελώς όπως κάνει και με όλες τις εκκλησίες μας. Και ξαφνικά, προφανώς για δικούς τους λόγους, προσπαθώντας να απαξιώσω και μια ακόμα φορά τη δημόσια παιδεία, βγάζει κάποια εξαιρετικά αυστηρά πλαίσια, όταν στα σχολεία έχουμε τις χειρότερες συνθήκες, δεν έχουμε υπομονές, έχουμε εξοντωμένους εκπαιδευτικούς από δυλακώδεις γραφειοκρατικές δουλειές, έχουμε πάρα πολλά παιδιά στην τάξη, ώστε να μην μπορούμε να ασχοληθούμε με το κάθε παιδί ξεχωριστά και μας έχουν αφήσει μόνους μας, χωρίς ειδικούς, χωρίς εκπαίδευση, χωρίς καμία βοήθεια, να προσπαθούμε μόνο με το φιλότιμό μας να βοηθήσουμε τα παιδιά. Ζητάμε από την πολιτεία να έχει σε κάθε σχολείο ψυχολόγους, κοινωνιολόγους, νοσηλευτές και νοσηλεύτριες, ώστε να μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας καλύτερα. Εμείς δεν είμαστε εκπαιδευμένοι για τέτοιες δουλειές. Θέλουμε λοιπόν και εκπαίδευση πάνω σε αυτά, αλλά και κυρίως ειδικούς ανθρώπους που θα μπορούν να βοηθήσουν. Τώρα, πώς θα μπορέσουμε να δούμε τι είναι, τι η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή μπερδεύει το bullying με τη βία. Μπερδεύει την τιμωρία με την πειθαρχία. Μπερδεύει την πειθαρχία με την αναμόρφωση. Και την αναμόρφωση με τη βοήθεια που θέλουν θύτες και θύματα. Το πώς μπορούν να γίνουν όλα αυτά είναι το θέμα της σημερινής μας κουβέντας, η οποία ελπίζουμε να είναι η πρώτη μια σειρά πιο εξειδικευμένων.